Κατά τη χθεσινή συνεδρία στο Συμβούλιο Υπουργών, αποφασίστηκε όπως προχωρήσουμε μια σειρά από μέτρα, επιχειρησιακά μέτρα, τα οποία στοχεύουν στην εξάρθρωση των δικτύων διακίνησης προσώπων. Τα μέτρα αυτά κρίθηκαν αναγκαία, αξιολογώντας το γεγονός ότι τόσο από την Νότια Αφρική, όσο και από τη Μέση Ανατολή και την Ασία μεταφέρονται άνθρωποι μέσω των δικτύων αυτών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και η οποία συνιστά ουσιαστικά μια πράξη εμπορίας προσώπων. Γι' αυτό τον λόγο αποφασίστηκε όπως στα επιχειρησιακά αυτά μέτρα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα που σχετίζονται με την ανταλλαγή πληροφοριών, την αξιοποίηση των πηγών από τις οποίες προκύπτουν αυτού είδους οι πληροφορίες, είτε αυτές προέρχονται από την Europol, είτε από τους αξιωματικούς συνδέσμους των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρίτες χώρες. Περαιτέρω αποφασίστηκε όπως επίσης ενισχυθεί ιδιαίτερα η συνεργασία των κρατών μελών μαζί με τις τρίτες χώρες. Ως Κύπρος δώσαμε μια ιδιαίτερη έμφαση, θα έλεγα, σε αυτό το θέμα, καθότι αντιμετωπίζουμε σοβαρό πρόβλημα λόγω των μεταναστεύσεων. Είμαστε η χώρα εκείνη η οποία δυστυχώς σε αναλογία πληθυσμού αντιμετωπίζουμε ίσως τις μεγαλύτερες ροές μεταναστών αυτήν την περίοδο και ευελπιστούμε, και είναι γι' αυτό τον λόγο που δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση, στη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις δυνατότητες που προσφέρονται για να εξαρθρώσουμε και εμείς με τη δική μας σειρά τα δίκτυα μεταφοράς των μεταναστών στην Κύπρο. Στο επίκεντρο των σημερινών συζητήσεων βρίσκεται ο κανονισμός για την αποτροπή της διάδοσης τρομοκρατικού υλικού μέσω του διαδικτύου. Η προσπάθεια η οποία γίνεται με τον κανονισμό αυτόν είναι να παρασχεθεί δυνατότητα στα κράτη όπως έχουν απευθείας σύνδεση επικοινωνία μαζί με τους παρόχους, καθότι υπολογίζεται ότι αυτή τη στιγμή περίπου 400 πάροχοι μεταφέρουν μέσω του διαδικτύου τρομοκρατικό υλικό, ώστε να μπορέσουν με την εντολή η οποία θα δίδεται να αφαιρείται το υλικό αυτών από το διαδίκτυο. Μια προσπάθεια που ουσιαστικά θα λειτουργήσει αποτρεπτικά, δηλαδή προληπτικά για αντιμετώπιση των φαινομένων της τρομοκρατίας και των απειλών οι οποίες έλεγα ότι προβληματίζουν ιδιαίτερα ακόμη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπρόσθετα, κατά τη σημερινή συνεδρία, σημαντική θα είναι και η συζήτηση γύρω από την προσπάθεια για την διασυνοριακή μεταφορά και αξιοποίηση ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων, τα οποία είναι χρήσιμα για σκοπούς διαρεύνησης, αποτελεσματικής θα έλεγα διαρεύνησης του σοβαρού εγκλήματος, κυρίως κατά την ψηφιακή εποχή την οποία περνούμε. Το υλικό αυτόν θα αφορά κυρίως τα θέματα καταγεγραμμένης επικοινωνίας, την ταυτοποίηση του χρήστη του διαδικτύου και των επικοινωνικών δεδομένων του και αντιλαμβάνεστε ότι με μια τέτοια δυνατότητα διασυνοριακή θα διευκολυθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για σκοπούς διερεύνησης του σοβαρού εγκλήματος. Και οι δύο αυτοί κανονισμοί έχουν αξιολογηθεί κάτω από το πρίσμα και έχουν ληφθεί μια σειρά από μέτρα που στοχεύουν ουσιαστικά από τη μια για την προστασία της ελευθερίας του λόγου και από την άλλη για την ουσιαστική προστασία βέβαια των προσωπικών δεδομένων. Στοιχεία τα οποία δεν μπορούμε να τα παραγνωρίσουμε όταν μιλάμε για τέτοιες φύσεως αξιολογήσεις.